Σήμερα, αν και πρώτη Απρίλη, εμείς σας καλέσαμε για να πούμε αλήθειες. Για την ακρίβεια σας καλέσαμε για να ακουστεί όλη η αλήθεια και όχι η μισή αλήθεια όπως αυτή φιλτράρεται μέσα από τα κυβερνητικά επιτελεία. Σας καλέσαμε για να ακουστεί η αλήθεια αυτών που δίνουν μάχη καθημερινά, όχι μόνο για την αντιμετώπιση της επιδημίας του κορονοϊού, αλλά και για την αντιμετώπιση της επιδημίας των τραγικών ελλείψεων σε προσωπικό, γιατρούς, νοσηλευτές, λοιπόπαρα ιατρικό προσωπικό, σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, σε υποδομές, σε μέσα ατομικής προστασίας των υγειονομικών, προκειμένου να δώσουμε τη μάχη και να μην χάσει κανένας ασθενής μας τη ζωή του, ενώ θα μπορούσε να έχει σωθεί. Και το λέμε αυτό γιατί εμείς θεωρούμε ότι τα μέτρα που έχει πάρει ως τώρα η κυβέρνηση είναι εντελώς ανεπαρκή και αν δεν ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας που διεκδικούμε οι υγειονομικοί εδώ και πάρα πολύ καιρό, θα χαθούν ανθρώπινες ζωές ενώ θα μπορούν να είχαν σωθεί. Προσπαθούν να παρουσιάσουν μία μαγική εικόνα η οποία απέχει παρασάγκας από την εικόνα με την οποία έρχονται αντιμέτωποι και την κατάσταση με την οποία έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά υγειονομικοί και ασθενείς. Και με συγκεκριμένα στοιχεία θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε όλη την πραγματικότητα. Λέει για παράδειγμα η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ότι σε αυτή την φάση έχουμε επάρκεια σε κλίνες, σε κρεβάτια μονάδων εντατικής θεραπείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Και το λένε αυτό, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία που οι ίδιοι δίνουν, έχουν προσθέσει μόλις 75 νέα κρεβάτια μονάδων εντατικής θεραπείας. Πριν από την εκδήλωση της επιδημίας είχαμε κάτω από 600. Το καλύτερο νούμερο που έχουν δώσει είναι ότι αυτή τη στιγμή για την αντιμετώπιση της επιδημίας έχουμε διαθέσιμα 870 κρεβάτια ΜΕΘ. Η αλήθεια είναι ότι από αυτά, ακόμα και αυτό το νούμερο να ισχύει, μόλις τα 210 είναι για την νοσηλεία ασθενών με COVID και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ήδη βρίσκονται διασωληνωμένοι ασθενείς με COVID στις μονάδες εντατικής θεραπείας 85. Δηλαδή από τις 210 που έχουν διατεθεί, το 50% έχουν ήδη καλυφθεί. Και το λέμε αυτό γιατί επίσης οι ίδιοι λένε ότι το 5% όσων θα νοσήσουν θα χρειαστούν νοσηλεία σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Ακριβή εικόνα για το πόσοι νοσούν δεν έχουμε. Ακριβή εικόνα για τη διασπορά στην κοινότητα δεν έχουμε. Και αυτό γιατί τα τεστ που γίνονται σε αντίθεση τόσο με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, σε αντίθεση με αυτό που τους λέμε εμείς, είναι πολύ περιορισμένα. Γίνονται μόλις στο 0,1% πάλι σύμφωνα με τα δικά του στοιχεία. Αν λοιπόν η κορυφή του παγόβουνου είναι αυτό, αυτοί πώς μπορούν να ισχυρίζονται ότι έχουμε σε αυτή τη φάση την επάρκεια όταν πριν από την εκδήλωση της επιδημίας η χώρα μας χρειαζόταν τουλάχιστον 3.000 κρεβάτια μονάδων εντατικής θεραπείας και μονάδων αυξημένης φροντίδας. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τη στελέχωση με το αναγκαίο μόνιμο ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό των δημόσιων μονάδων υγείας. Χρειαζόμαστε χιλιάδες γιατρούς να βρεθούν στην πρώτη γραμμή, παθολόγους, πνευμονολόγους, εντατικολόγους. Πριν την εκδήλωση της επιδημίας είχαμε 30.000 κενές οργανικές θέσεις. Λένε ότι θα προχωρήσουν σε 4.000 προσλήψεις και ότι από αυτές τις 4.000 προσλήψεις, όχι μόνιμου προσωπικού με συμβάσεις που έχουν ημερομηνία λήξης, δηλαδή καλούν τους συναδέλφους να έρθουν, να δώσουν τη μάχη με τον κορονοϊό και αν τη βγάλουν καθαρή, στο τέλος θα τους απολύσουν. Λένε λοιπόν ότι έχουν αναλάβει 4.000. Τη στιγμή που οι κενές οργανικές θέσεις είναι 30.000, τη στιγμή που το 10% των κρουσμάτων των επιβεβαιωμένων είναι υγειονομικοί και γύρω στους 400 είναι σε καραντίνα, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχουν ούτε καν οι εφεδρίες δεν έχουν εξασφαλιστεί, ώστε αν ένα μέρος του προσωπικού αρρωστήσει να μπορέσει να αναπληρωθεί
από άλλους συναδέλφους. Εμείς έχουμε διατυπώσει ένα συγκεκριμένο αίτημα, το οποίο μέχρι αυτή τη στιγμή, η κυβέρνηση αρνείται να το υλοποιήσει. Και μάλιστα το έχουμε διατυπώσει επικαλούμενη την ίδια την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που αυτή έχει ψηφίσει για την αντιμετώπιση της πανδημίας και τους λέμε, κατά παρέκκληση των διατάξεων που ισχύουν, να διοριστούν άμεσα. Χθες έπρεπε να έχει γίνει αυτό. Οι τουλάχιστον 2.000 με 2.500 συνάδελφοί μας που έχουν θέσει υποψηφιότητα για τις 950 θέσεις μόνιμων γιατρών και δεν το κάνουν. Αντί λοιπόν να κάνουν αυτό, απευθύνουν έκκληση σε εθελοντές, μετακινούν προσωπικό από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αποδυναμώνοντας τα κέντρα υγείας που είναι κρίσιμα περισσότερο από ποτέ άλλοτε για την περίθαλψη και την παρακολούθηση των ασθενών που οι ίδιοι τους λένε να μείνουν στο σπίτι. Αντί λοιπόν για προσλήψεις γενναίες μόνιμου προσωπικού γιατρών, νοσηλευτών, όλου του αναγκαίου προσωπικού, έχουμε λιγοστές, ελάχιστες προσλήψεις συμβασιούχων, έχουμε μετακινήσεις προσωπικού από τη μία μονάδα υγείας στην άλλη, από τα κέντρα υγείας στα νοσοκομεία, με αποτέλεσμα να έχει αποψηλωθεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ άλλοτε σε αυτή τη φάση. Τρίτο ζήτημα. Λένε στους ασθενείς που έχουν εμφανίσει ήπια συμπτώματα να παραμείνουν στο σπίτι. Πώς θα εξασφαλιστεί η αναγκαία παρακολούθηση αυτών των ασθενών. Όχι μόνο των ασθενών που έχουν νοσήσει από COVID, αλλά και των υπόλοιπων ασθενών που έχουν χρόνια νοσήματα και που εξαιτίας της αναστολής της λειτουργίας των τακτικών εξωτερικών ιατρίων και των χειρουργείων των δημόσιων νοσοκομείων έχουν μείνει στον αέρα. Έχουμε ήδη το παράδειγμα της 40χρονης που πέθανε, έχασε τη ζωή της στο σπίτι. Δεν θα είναι το μοναδικό, πολύ φοβόμαστε, αν τώρα δεν προχωρήσουν σε αυτά που τους λέμε. Επόμενο ζήτημα, η επάρκεια σε μέσα ατομικής προστασίας των υγειονομικών. Γιατί εντάξει, εδώ ακούμε για τόνους υγειονομικού υλικού που καταφτάνει, χάρη στις δωρεές, των ευεργετών. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι στα νοσοκομεία αυτό το υγειονομικό υλικό δεν έχει φτάσει ακόμα. Η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε τραγικές ελλείψεις σε μέσα ατομικής προστασίας, σε μάσκες υψηλής αναπνευστικής προστασίας που αυτές προστατεύουν. Και επίσης είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο ζήτημα. Όλα αυτά γιατί συμβαίνουν, λέμε εμείς. Συμβαίνουν γιατί σύμφωνα με την ίδια την κοινική τους ομολογία προσπαθούν με όσο το δυνατόν μικρότερο κόστος να τη βγάλουν καθαρή. Κινούνται στη λογική του κόστους όφελους. Και θα επικαλεστώ τη δήλωση του ίδιου του Υφυπουργού Υγείας του κ. Κοντοζαμάνη στην αρμόδια Επιτροπή των Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής που αφού ευχαρίστησε τους ευεργέτες για την αγορά του υγειονομικού υλικού είπε ότι έτσι εξασφαλίζουμε ότι δεν σπαταλάμε δημόσιο χρήμα. Δηλαδή, για την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για την κυβέρνηση, είναι σπατάλη δημόσιου χρήματος η αγορά του αναγκαίου υγειονομικού υλικού, προκειμένου να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις αυξημένες ανάγκες της επιδημίας. Κλείνω λέγοντας τα εξής. Εμείς απαιτούμε, εδώ και τώρα, να προσληφθεί όλο το αναγκαίο μόνιμο ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό για να μπορέσει το δημόσιο σύστημα υγείας να ανταπεξέλθει όχι μόνο στις ανάγκες της περίθαλψης των ασθενών με COVID, αλλά και στις ανάγκες των υπόλοιπων ασθενών, γιατί ξέρετε, δεν σημαίνει ότι επειδή έχουμε την επιδημία του κορονοϊού, σταματάνε οι άνθρωποι να αρρωσταίνουν, σταματάνε οι άνθρωποι που είχαν χρόνια νοσήματα να έχουν ανάγκη περίθαλψης, ιατρικής παρακολούθησης και φροντίδας. Δεύτερο ζήτημα, επίταξη τώρα του συνόλου των μονάδων υγείας που διαθέτει η χώρα μας. Να επιταχθούν τώρα οι ιδιωτικές κλινικές με τα κρεβάτια τους, τις κλίνες τους, τις μονάδες εντατικής θεραπείας, 350 κρεβάτια εντατικής θεραπείας έχει ο ιδιωτικός τομέας που πρέπει άμεσα να ρηχτούν στη μάχη των εργαστηρίων με το προσωπικό και οι ιδιώτες γιατροί, είναι γύρω στους 60.000 και όλοι αυτοί να ενταχθούν στο κρατικό σχέδιο.
Τρίτο ζήτημα, μαζική εργαστηριακή έλεγχη σε όλους, απολύτως δωρεάν. Είναι ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα για να μπορούμε έγκαιρα να εντοπίσουμε τα νέα κρούσματα στην κοινότητα, να απομονώνεται και να αποφεύγεται έτσι η διασπορά της νόσου. Και δεν κάνουμε από αυτό ούτε ένα βήμα πίσω. Γι' αυτό το λόγο, και επειδή μέχρι τώρα θεωρούμε ότι δεν έχουν γίνει όλα όσα έπρεπε να έχουν γίνει, τα οποία έπρεπε να έχουν γίνει χθες, καλούμε στις 7 Απρίλη στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, τους συναδέλφους να δυναμώσουν τη φωνή τους, αυτή τη φωνή της διεκδίκησης. Δεν πρόκειται να σοπάσουμε, θα σπάσουμε τη σιωπή, θα δυναμώσουμε τη φωνή που διεκδικεί τώρα να πάρουμε μέτρα προστασίας για την υγεία του λαού.